Εξωτική αποζημίωση. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι υπάρχει, βάλαν τον κόσμο να κάνει και μια διαδικασία, τα χαρτιά του, όλα αυτά. Τι λέτε εσείς? Να πούμε καταρχάς ότι έγιναν κάποια πρώτα βήματα, κάποιες πρώτες υποχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία εξάγγειλε ότι εξασφαλίστηκαν κονδύλια πίστου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, των εγωπροβατοτρόφους των ορεινών χωριών που διηγούνται, δηλαδή εξωτική αποζημίωση, αλλά μπήκαν και ορισμένες σοβαρές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι οπωσδήποτε μέχρι τέλη Αυγούστου να κάνουν στάσεις. Και ξέρετε, η προθεσμία είναι πάρα πολύ μικρή αυτή που δώσανε για τις ενστάσεις. 2-3 μέρες είναι. Ναι, είναι ελάχιστη. Γι' αυτό και προειδοποιούμε τους Έλληνες, τους αγρότες, τους συναδέλφους εγωπροβατοτρόφους να πάνε και να κάνουν ενστάσεις. Το πού να πάνε φυσικά δεν το προκαθορίζουν. Είναι λογικό να πάνε στον ΟΠΚΠΕ ή να πληροφορηθούν από τον ΟΠΚΠΕ τουλάχιστον για πώς θα γίνουν οι ενστάσεις. Από εκεί και πέρα τους καλούμε να είναι σε επαγρύπνηση αγωνιστική. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με κυβερνήσεις οι οποίες μόνο φιλοαγροτικές και φιλοκτηνοτροφικές δεν είναι. Επίσης να μην εφησυχάζουμε όλοι οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες, γιατί χορτολιβαδικές πια εκτάσεις έχουν διαγραφεί από την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά χορτολιβαδικές εκτάσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εξασφαλισμένες δηλαδή ούτε καν οι επιδοτήσεις, οι πάγιες επιδοτήσεις και τα δικαιώματα των εγωπροβατοτρόφων. Φυσικά αυτοί φρόντισαν και πήραν τα λεφτά. Οι Δήμοι φρόντισαν και πήραν τα λεφτά. Εισέπραξαν τα ποσά που μας αναλογούσαν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε και την επιδότηση. Ο κύριος Κούφας αναφέρθηκε στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων που επιβάλλεται και στους κτηνοτρόφους, χαρακτηρίζοντάς τον παράλογο. Αντίθετα, μας χτυπάνε και μας χτύπησαν και με το ΕΜΦΙΑ, αυτόν τον καινούργιο φόρο που ξέρετε. Μας βάλαν φόρο στα μαντρία και φόρο στα στρέμματα γύρω από το μαντρί. Δηλαδή, εγώ, αν πληρώνω, ξέρω εγώ, αν είμαι σε μια περιοχή που έχω 2 ευρώ το στρέμμα γύρω από το μαντρί μου, τα στρέμματα που έχω δηλωμένα στο μαντρί μου πάνε με επί 20 ευρώ, ξέρω εγώ. Ένα τρελό νούμερο το οποίο δεν έχει καμία λογική. Και αυτό δεν το κάνω τυχαία. Το κάνουν ακριβώς για να χτυπήσουν αυτόν που έχει ανάγκη και τα 20 ευρώ. Εμένα δηλαδή, εσάς, τους μικρούς παραγωγούς. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της απαξίωσης της πολιτείας προς τους Έλληνες κτηνοτρόφους, χαρακτήρισε την παρουσία και τα κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού. Ο καταρροϊκός πυρετός είναι αποτέλεσμα αυτής της πραγματικά απαξίωσης που δείχνει η πολιτεία μέσω των κτηνιατρικών της υπηρεσιών προς τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Δηλαδή, αν πάμε με παράδειγμα το κτηνιατρίο της Κατερίνης. Το κτηνιατρίο της Ιμαθίας, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τις Κατερίνες από πλευράς επάνδρωσης με κτηνιάτρους, έχουν απαξιωθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι επιδημίες κατά χρονικά διαστήματα. Εμείς σαν σωματείο καλούμε τους κτηνοτρόφους οτιδήποτε υπάρχει να απευθύνονται στα κτηνιατρία. Να παίρνουν χαρτί από το κτηνιατρίο ότι γίνεται βεβαίως θανάτου, για πάρα πολλούς λόγους να παίρνουν το χαρτί. Τέλος, οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικοί βουλευτές θα μπορούσαν να παρέμβουν έτσι κατά την άποψή σας και σαν σωματείο σκοπεύετε να κάνετε κάποια παράσταση? Να σας πούμε το εξής, κύριε Τσιμπονίδη. Έξω στα καφενεία ή στις πλατείες κλπ. Είναι με τους κτηνοτρόφους. Όταν μπαίνουν μέσα στη Βουλή, ψηφίζουν ό,τι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κάθε κυβέρνηση.